Τον κύριο Συνολάνη που είναι στο Ασκενή, στην Αθήνα και όλη την Οργανωτική Επιτροπή για την άσκηση Μύκνοας, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρχηγή, κύριε Στρατηγή του Περιοριστικού Σώματος, κύριε Εκπρόσωποι Φορέων και Υπουργείων, κύριε Συγκύριε, ώστε δεν έχει περάσει λίγα η χώρα τα τελευταία χρόνια. Και όλα αυτά τα οποία φανταζόμασταν ότι ενδεχομένως να μην συμβούν, τα βλέπουμε και τα συμβαίνουν, παράδειγμα χάρη πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, μια παγκόσμια κρίση τιμός υγείας που ήταν αδιανόητη, όμως τη ζήσαμε κι αυτή, και πολλαπλές προκλήσεις στην κλιματική κρίση, ακραίες, πυρκαγιές, μοναδικές, πρωτοφανείς πλημμύρες. Η άποψή μας ήταν λοιπόν και με την παρόθεση του κ. Πρωθυπουργού ότι θα πρέπει, ξεκινώντας από το νησί της Κρήτης και κάθε χρόνο, να γίνεται μια πραγματική, ρεαλιστική προσομοίωση μιας μεγάλης αντισεισμικής άσκησης στο πεδίο που να περιλαμβάνει δύσκολα σενάρια. Αυτή η άσκηση, κυρίες και κύριοι, που οργανώθηκε και η οποία θα εξελιχθεί σήμερα και τις επόμενες μέρες σε όλους τους νομούς της Κρήτης, δεν είναι μια εύκολη άσκηση, είναι μια δύσκολη άσκηση με πολλά πολλά σενάρια και ενώσεις. Ακούσατε ήδη σε νηπιαγωγή, επισχολία, ξενοδοχεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, οίκους εγκυρίας, στα παιδινά, στα ορεινά. Θέλαμε κάτι ρεαλιστικό, κάτι το οποίο θα δείξει, αν θέλετε, αύριο το δάνειο στην αποτίμηση που θα γίνει και τις παθογένειες και τα προβλήματα και τις αδυναμίες που έχουμε για να μπορούμε να πάμε να τις βελτιώσουμε και να τις διορθώσουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Θέλω να ευχαριστώ όλους όσοι την οργάνωσαν, τη σχεδίασαν, αλλά και συμμετέχουν και ειδικά τους ανθρώπους της Κρήτης. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι απλά να βαχύνω του τουρισμού, δίνει πολύ σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας, έχει πρωτογενή παραγωγή, έχει πολλές υπηρεσίες, έχει εκατομμύρια τουρίστες και ταξιδιώτες, έχει δίκτυο ακτοπλοϊκό, έχει βάσεις πάνω από το νησί, είναι πρώτης προτεραιότητας για μας. Άρα, με βάση τις εμπειρίες και τα διδάγματα αυτής της άρχησης εδώ θα κινηθούμε, ανακοινώνω ότι από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο θα γίνεται μια μεγάλη αντισεισμική άσκηση σε κάποια περιοχή της Ελλάδας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένουμε ανεπομονησία τα αποτελέσματα και την αποτίμηση αυτής της μεγάλης άσκησης. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που είστε εκεί. Θα πω ότι ως Περιφέρεια συμμετέχουμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού για να μπορεί να γίνει αυτή η άρχηση αντισεισμική στην Κρήτη, να ξεκινήσει και από την Κρήτη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, ευχόμαστε στα συμπεράσματα μέσα από αυτό το ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο υπάρχει να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και μακάρι ποτέ να μην συμβεί, κύριε Πρόεδρε, ένα σεισμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον Δημιουργικό Πολιτική Προστασία στο Ελληνικάτιο, κύριε Περιφέρεια, κύριε Συγκύριε Πρόσωπο των Αγαπών. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, είναι ώρα να συγκεντρωθούμε σε αυτό το οποίο θα κάνουμε και το οποίο διαπιστώνω ότι όλοι το παίρνουμε πάρα πολύ στη σοβαρά και θα πρέπει να κάνουμε και όλους τους υπόλοιπους να το πάρουν πάρα πολύ στη σοβαρά. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να διαπιστώσουμε τα κενά τα οποία έχουμε, κυρίως αυτό. Και θα πρέπει συνεπώς από αυτή την άσκηση να βγούμε σοφότεροι και κυρίως να βγούμε πιο επιχειρησιακοί, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πραγματικό περιστατικό. Και το πραγματικό περιστατικό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει όλα τα μέσα, ξεκινώντας από αυτήν εδώ την υποδομή και όσες υπόλοιπες χρειαστούν, σε συντονισμό με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και με την καθοδήγηση του Υπουργείου της Πολιτικής Προστασίας. Πιστεύω ότι αυτή η άσκηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία και θα πρέπει να την μεταφερθούμε πραγματικά στο έπακρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι τις προηγούμενες μέρες τις παρασκευαστικές συναντήσεις έγινε καταπληκτική δουλειά. Καταρχήν οι γνωρίες και οι υπηρεσίες ήρθαν σε επαφή, σε επικοινωνία και πιστεύω ότι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτού του διημέρου θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη από αυτήν την αίσθηση. Υπουργέ, καλημέρα σε όλους.
συμμετέχουμε εδώ με την ιδιότητα του Δημάρχου Χερσονήσου. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνεται να συμμετάσχουμε έμπρακτα στα σενάρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Θέλω να σας πω ότι φιλοξενούμε 200.000 τουρίστες στην περιοχή, ο κατεξοχήν τουριστικός δήμος της χώρας. Άρα μαζί με τους πολίτες μας έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρόνοια για όλους τους παρεπιδημούντες. Θα συνεχίσουμε αυτό που είπε ο κύριος Λέκας και πολύ σύντομα θα ετοιμάσουμε ένα πολύ δυνατό σύστημα άμυνας και προστασίας όλων ντόπιου και πιστεύω. Καλή δύναμη, καλή συνεργασία.